ακούσετε. Λοιπόν, ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου και αυτή τη φορά αποφάσισα να κάνω ένα εβδομαδιαίο vlog. Να δείτε δηλαδή πώς τρέχει, πώς πηγαίνει η εβδομάδα μου. Από το πρωί έως το βράδυ, μία ολόκληρη εβδομάδα μαζί. Λοιπόν, να σας πω ότι έχω ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς σήμερα, γιατί είχα μια φωτογράφηση για το περιοδικό Shape. Εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, καινούριους ανθρώπους, αξιόλογους ανθρώπους, πολύ δημιουργικούς. Σε λίγες μέρες θα έρθει και το εξώφυλλο αυτό. Τώρα, η ώρα είναι 6 το απόγευμα και κατευθύνομαι προς το Παύλο, στη σχολή, για να κάνουμε πρόβα. Περιττό να σας πω ότι πονάει όλο μου το κορμί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το jive, γιατί έχουμε κληθεί να χορέψουμε jive αυτή την εβδομάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και πάμε τώρα για ξύλο. Λοιπόν, μετά από την πρόβα, είπα για λίγο να πω, επιτέλους από το σπίτι και να διασκεδάσω. Δίπλα μου ποιον έχω όμως? Ο Φούλης, ο Φούλης. Ο Φούλης, Φούλης, σκύψε λίγο. Φούλη μου, Φούλη. Είσαι έτοιμη να παίξεις την επόμενη μου ταινία? Εγώ. Ναι. Δεν είμαι ηθοποιός. Θα σε κάνω εγώ την καλύτερη. Άλλη μία μέρα ξεκίνησε πολύ δημιουργικά και πάλι και πώς αλλιώς χορεύοντας. Πάω να συναντήσω τον Παύλο για να κάνουμε πρόβα και να είμαστε και έτοιμοι την Παρασκευή, παιδιά. Έχω λίγο άγχος γιατί η χορογραφία είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με τη βοήθεια του Παύλου δεν φοβάμαι τίποτα. Πάμε να τον δούμε. Τι κάνεις, παιδιά? Τι, παραξενεύτηκες? Ναι. Γιατί? Τι κάνει? Τραβάω βίντεο. Ωραία. Πες γεια. Γεια. Πες ότι είμαι καλύτερη. Τι να πω? Α, δεν άκουσα τώρα. Κουπάθηκες ξαφνικά. Μάλιστα. Είσαι γυναίκα επικίνδυνη. Μήπως να αλλάξουμε σοου, να τραγουδάω? Λες. Σε ποιο σοου να πάμε? Δεν έχει τώρα. Δεν έχει κανένα τώρα. Μου τέτοιο τραγουδιστικό. Ας μην είμαι dancing. Το μυαλό μου θα το χάσω.
τελείωσε η πρωινή πρόβα και με άλλο μαλλί πήγα και με άλλο μαλλί έφυγα, ξεμαλιασμένη. Λοιπόν, τρέχω να προλάβω να πάω στην εκπομπή, να ετοιμαστούμε, οπότε τα λέμε σε λίγο από το στούντιο. Τελειώσαμε μόλις τη σύσκεψη. Στο πρώτο πράγμα δεν τον είχατε δει, γιατί καθυστέρησε να έρθει μέσα στο γραφείο λίγο. Λίγο. Είχα τη δουλειά στο πρωί και... Ξέρεις τι κάνουμε εδώ? Τι κάνουμε εδώ? Κάνουμε βίντεο. Βίντεο weekly. Τι λέει ρε παιδί μου. Έλα ρε τρελέ μου. Πάτε εδώ πέρα το... δεν μπορώ, κρατάω τα πάντα. Τρελέ μου. Κάνεις βίντεο weekly όλη την εβδομάδα και πότε θα πας στην Κυριακή? Ναι. Πότε θα μας κάνεις βίντεο, πότε θα κάνουμε βίντεο μαζί? Ζητάνε εδώ πέρα τα παιδιά, αφήνουν τα σχολιά τους και λένε να κάνουμε βίντεο μαζί. Θα κάνουμε για ένα βίντεο μαζί. Τι θέλεις να κάνουμε σε αυτό το βίντεο? Έχω μια ιδέα. Δηλαδή? Ένα challenge. Ένα challenge. Τι λες? Στίβο Μάγκης, τι θα κάνουμε? Όχι. Κάτι πιο εύκολο για αρχή. Στις ετοιμασίες, η χαρά σκύβει, τραβάει μαλλί, τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Θέλει χαρά να βγαίνει. Α, γι' αυτό σκύβει. Ναι. Α, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Τέλος η εκπομπή και ίσα ίσα που προλαβαίνω να έρθω στο σούπερ μάρκετ να πάρω τα βασικά, τα απαραίτητα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί ο Παύλος για ακόμη μια φορά με καλεί. Καλημέρα. Νιστάζω πολύ σήμερα. Θέλω να κοιμηθώ. Δεν θέλω πρόβλημα. Έχει κρύο σήμερα, τι έχει γίνει? Ήλιος με δόντια. Αχ, άλλη μία μέρα ξεκινάει με πρόβα. Τελειώσαμε τη σύσκεψη. Πες μες το πλάνο. Παιδί μου, έχω βάλει εδώ ένα σπυρίλες και... δεν πειράζει, κι εγώ έχω σπυριά, κοίτα. Είσαι όμορφος. Ναι, αυτό είναι πλάκα. Εγώ το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Το ξέρω, το ξέρω. Γεια σου εδώ. Έλα λίγο, έλα λίγο. Γεια σου, Αγγελή. Έλα λίγο. Παιδί μου, άσε με τώρα. Να δω το σπυράκι θέλω. Γιατί? Γιατί τρέπεσαι? Θέλει να μου κλείσει το κινητό, αλλά δεν τον αφήνω. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε τη σύσκεψη και πάμε να ντυθούμε, να βαφτούμε, να στολιστούμε για την εκπομπή. Πες μου πόσο καλό κορίτσι είμαι. Γιατί ρε παιδιά έτσι, γιατί με στνομπάρετε έτσι, καθίστε, περιμένετε. Μόλις τελείωσε η πρόβα με το σκηνοθέτη εδώ στο ΚΑΠΑ. Να το βλέπετε.
Τετάρτη, πολύ δύσκολη μέρα, όπως και η Παρασκευή άλλωστε. Τελειώσαμε εδώ την πρόβα με τον σκηνοθέτη και πάμε για άλλη πρόβα. Πάλι με τον Παύλο, ξέρετε εσείς. Καλή μόνο. Ακόμη μία δύσκολη μέρα έφτασε στο τέλος της. Το κορμάκι μου πονάει. Τα ποδαράκια μου πιο πολύ. Αυτό το τζάιβ νομίζω πως με έχει καταστρέψει. Τι έχεις να πεις? Ότι την κάνεις πιο δύσκολη ακόμα τη μέρα. Γιατί? Αυτό το βίντεο. Είναι αργά. Πρέπει να πάμε για ύπνο. Όχι ρε, τρεις είναι η ώρα. Κάτσε λίγο ακόμα. Έχω... Δεν μας βιάζει και κανένας. Έχω τρομερή υπερένταση γι' αυτό. Πήγαινε έξω και τρέχα. Πήγαινε χόρεψε. Θες να σου κάνω πρόβα τη χορογραφία μου? Το έχω δει. Άντε, σήκω κάνε. Να σηκωθώ. Ναι. Αλήθεια. Προς τα εκεί όμως, γιατί δηλώσεις πρέπει να έργο. Αυτό είναι που λέμε ότι ο άνθρωπός σου σε σαπορτάρει. Σαπορτάρω τις Παρασκευές. Τις υπόλοιπες ημέρες που είσαι. Πού είσαι? Πού είσαι? Πού είσαι? Πού είσαι? Πού είσαι? Όχι άλλο αυτό το τραγούδι, έλεος. Έψαχνα τον κόσμο. Έφαγα. Όλο να. Έφαγα λέει. Σε βρω. Πού είσαι? Πού είσαι? Πού είσαι μωρό μου γλυκό? Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Γεια. Ναι λοιπόν, αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Απλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από το νέο Βάλιρο. Ψηφίζω τον Παύλο γιατί. Ψηφίζω τον Ρέτα. Πιστεύω ότι έχει προσωπικά περίμενε. Μαζί μου και δεν ψηφίζει αγωνιστικά. Κάτι ψηφίζω εγώ, περίμενε. Ψηφίζω τρομπέτα. Μπούλινγκ! Για ποιο λόγο πες? Γιατί. Δεν ξέρει να χάνει. Ψηφίζω Παύλο γιατί μου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην καλύβα και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, ροχαλίζει. Συγγνώμη. Βλέπω ήλιο και θέλω να σηκωθώ να φύγω πολύ καλά. Πού θα με πας διακοπές φέτος? Καλά, τελείωσε πρώτα τη δουλειά σου και θα δούμε πού θα πάμε. Πού θα με πας? Σαλαμίνα. Θέλω να με πας στο εξωτερικό. Είμαστε έτοιμοι για μια ακόμη εκπομπή. Μαζί μας θα πάρω το ρόλο του. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Τρομάξαμε. Μαζί μας η Νόνη Δούνια. Όχι, είναι και το σε λίγο θα έρθει η Νόνη. Ναι, το Ρέτα και ο Θάνος. Πώς περνάτε? Υπέροχα. Αναμονή, έχετε αργήσει 10 λεπτά με τα βαψίματά σας. Αυτό το όχι δεν το κατάλαβα. Είμαι βαριά. Όχι. Α, οι μαχητές.
Και η διάσημη. Έχω τελειώσει από το κανάλι του Sky και αχ, λαχανιάσα και την εκπομπή και έχω έρθει εδώ για να βρούμε ρούχα! Βρήκες ρούχα? Βρήκα. Εσύ βρήκα ρούχα. Κι εγώ, ναι, μου βρήκαν. Γυμνή πάλι θα με βγάλετε? Φυσικά. Μόνο γυμνιά. Τώρα ξαφνικά θέλουμε να ντυνόμαστε κιόλα. Δεν κατάλαβα. Στο έκτα live ντύσιμο. Αυτή είναι η τρελή. Εγώ είμαι. Δείξε μου. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ. Τι. Όταν νιώθω οικεία με κάποιον, ναι. Βγάζω και λίγο γκρίνια. Οπότε καταλαβαίνετε, κόσμε, τι περνάω. Καλά. Σε καθημερινή είπαμε, βάση είπαμε. Από την γκρίνια του. Εντάξει, είπαμε και οι δύο περνάνε. Δεν περνάει μόνο ένας. Οι δύο περνάνε σε μια σχέση. Άστε τώρα. Βγήκε η χορογραφία. Η χορογραφία βγήκε, ναι. Πώς πήγε? Πονάνε τα πόδια μου. Πάρα πολύ πονάνε. Ελπίζω να μπορέσω να διαχειριστώ το άγχος μου και να μην χάσω τα βήματα. Παιδιά, και να προλάβω το ρυθμό. Ξανά... Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μάλιστα. Τι περιμένεις από τους κριτές δηλαδή? Τι περιμένω από τους κριτές? Ναι. Ελπίζω να έχω καλή... πώς το λένε, βαθμολογία. Θα δούμε. Ενδιαφέρεσαι την βαθμολογία ή ενδιαφέρεσαι αν ο κόσμος σε στηρίζει? Ενδιαφέρομαι αρχικά να ικανοποιήσω τον Παύλο. Μ' αρέσει τώρα που το ξεκινήσαμε δημοσιογραφή και δυσκόλων ερωτήσεις και μου απαντάς εσύ και με τη σοβαρότητα. Ναι, ενδιαφέρομαι πραγματικά να ικανοποιήσω τον Παύλο και να βγει. Ωραία. Η δουλειά που έχει κάνει όλη αυτή την εβδομάδα. Κάθεται και σπάει το κεφάλι του, όχι, για να βγάλει μια χορογραφία την οποία θα είναι πάνω μου. Και θέλει το καλύτερο. Πρώτα το κάνω για τον Παύλο, μετά το κάνω για όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Μπράβο. Και τελευταία είμαι εγώ. Πάμε να φάμε. Πάμε στη Γλυφάδα. Θα δείτε με ποιους. Ενδιαφέροντα πρόσωπα. Θα είναι πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζετε. Πάμε για φαγητό βασικά, γιατί δεν έχω φάει τίποτα. Πάμε για σούσι. Μου μάθεις και το σούσι. Μάθαμε και το σούσι. Πού ήρθα ρε? Όχι, για μένα το λέω, δεν λέω για σένα. Αλλά βγήκα, δεν κατάλαβα. Όχι. Αλλά να ξέρεις πως εγώ μπορώ να ζήσω και με σούσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σούσι και γενικότερα μ' αρέσει η ασιατική κουζίνα. Πριν γράψουμε στο βίντεο, λες πάμε ένα σουβλάκι. Τι είπα? Σουβλάκι είπα. Και πάθαμε κάτι άλλο, λέει, και το πάμε εκεί πέρα. Ψέματα λέει, παιδιά, μην τα πιστεύετε. Τα έχει φάει όλα. Μισά-μισά τα φάγαμε. Τι λέμε, παιδιά, μισά-μισά τα φάγαμε. Αλλά αυτό που σας είχαμε πει πριν στο αμάξι, ότι θα έχουμε κάποιον εδώ παρέα στην τροφιά, δεν είναι άλλος από τον Σπάνη της Καρίδας! Όχι της Καρίδας, της Καρίδας! Μπερδεύεσαι, Καρίδες τρώμε, αλλά ο Σπάνης είναι Σπάνη. Έχω να σας πω ότι η παρέα μεγάλωσε. Όπα, τι έχουμε. Σκάω με βασάλο και σου βγάζω από το κεφάλι σου τον γκάλο. Η νοτάρα φέρνει ταραχή, πανικό και σάλο. Θέλεις κι άλλο, χαμηλώνω κι άλλο τον καβάλο. Με βρυδίκη, πάμε για την νίκη. Είμαστε Αθήνα, φύγαμε από Θεσσαλονίκη. Dance, Γλυφάδα, έχουμε σπαλιάρα και μεγάλη νέα ομάδα. Τρομερό. Κάτι. Νιστάζω πάρα πολύ. Πω. Καλημέρα. Μία ακόμη μέρα ξεκίνησε. Μία δύσκολη Παρασκευή. Έχει αρχίσει. Έχω να πω ότι νιστάζω πάρα πολύ. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να ξυπνήσω αμέσως. Κορίτσια, τι όμορφη που είσαι! Ευχαριστώ και το ποδί. Ανοίχτε! Ανοίχτε!
Θέλω να δω τον τζουρό. Το τζουρό θέλω να δω. Το τζουρό θέλει. Εισιτήρια, εισιτήρια. Το τζουρό θέλει. Θα σου δώσω βίντεο που τον έχω τραβήξει. Εντάξει. Θα το δώσει έτσι. Και έτσι όμως. Και έτσι. Α, το είδες και πέντσι. Έχει έρθει ο Παύλος σου. Είναι με Ριέλη. Α, νάτος ο Παύλος. Νάτος. Τι κάνουμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Μαυρίλα σήμερα βλέπω. Όλα καλά. Ελπίζω να είναι γούρικη η μαυρίλα. Άσπρη μέσα μας. Έτσι. Έτσι, Παύλο. Έτσι. Επικίνδυνοι παραμονεύουν κίνδυνοι. Πώς? Κάκο μαθημένο! Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο! Μια δήλωση θέλω. Μια δήλωση. Πώς είμαστε? Πολύ καλά. Ρίχαρ? Τέλεια. Τέλεια. Πώς είμαστε? Πώς είμαστε? Πώς είμαστε? Όλα καλά. Βαγγέλη, πώς είμαστε? Καλά. Κάντε, τι το λέτε. Βαγγέλη. Όλα καλά. Βαγγέλη. Είσαι ωραία γόρη, το ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε θέλω όλα τα κοριτσάκια. Δώσε ένα φιλί. Μου στέλνουν μηνύματα για σένα. Αλήθεια. Ναι. Πολλά φιλιά να τους δώσεις. Εσύ να τους δώσεις. Πολλά φιλιά, χαιρετίσματα, πολλά φιλιά. Τι Παναγία μου, τι παιδί είναι αυτό. Σήμερα, σήμερα. Να ξέρεις πως έδωσα συνέντευξη και είπα για σένα. Αλήθεια. Ναι. Πού? Στο People. Στο? People. Ωραία, ωραία, θα το διαβάσω. Ναι, ναι. Σε έκρισα νικητή. Μιχάλης, 10, Δωροθέα, 11, Βαγγέλης. Μου μετρήσανε την πίεση, μου κάνανε οξυγόνα, όλα τα πάντα. Πολλά, το πιεσόμετρο, κοντά. Είναι, έλα, έλα, εδώ είμαστε. Πόσο μ' αγαπάς? Πόσο? Ναι. Τόσο, όσο το πλατό. Έτσι. Και ακόμα παραπέρα. Είναι μεγάλο το πλατό, παιδιά. Αυτός είναι ο δασκαλός μου. Γλυκάκι μου, τι έχεις πάθει, είσαι τόσο ταλέπορος. Εσύ φταίς καλά να πάθεις, γιατί βγάζεις δύσκολες φωτογραφίες. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ημέρα Σάββατο, η τελευταία μέρα αυτού του εβδομαδιαίου vlog. Δεν σε νοιάζει? Α, η τελευταία μέρα είναι σήμερα. Ναι. Κρίμα, μ' άρεσε όλο αυτό. Να το ξανακάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Εγώ λέω μην κάνεις και κάνεις διαφορετικά, κάνεις κάθε εβδομάδα που είναι δύο vlog. Σ' άρεσε. Καλό ήταν. Θα δούμε πώς θα βγει και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Βέβαια, να αρέσει τα παιδιά. Και κάπου εδώ αυτό το weekly vlog έφτασε στο τέλος του. Ήρθε η ώρα να μπούμε στο μοντάζ, στο ατελείο του μοντάζ. Κάπως έτσι κυλάει η εβδομάδα μου τον τελευταίο καιρό. Με πάρα πολύ πρόβα, πάρα πολύ κούραση. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, αφήστε το σχόλιο σας από εδώ κάτω, κάντε subscribe στο κανάλι και ενεργοποιήστε το notification bell για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει το καινούριο βίντεο, για να μην το χάνετε. Και, α, να σας πω, μην ξεχνάτε, S4 στο 54991, γιατί όπως είδατε, χθες τα πράγματα ήταν δύσκολα. Βγήκαμε προτινόμενοι, αλλά εσείς ήσασταν εκεί και μας στηρίξατε για να παραμείνουμε πάλι μέσα στο Dancing with the Stars. Αυτά, σας αγαπώ, σας φιλώ, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα που λαμβάνω, ειδικά χθες.
μου δίνετε, εσείς είστε η δύναμή μου, να το ξέρετε. Εσείς μου δίνετε κουράγιο για να συνεχίσω να υδρώνω τη φανέλα. Και ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.